Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμή στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Πάνω από 2 εκατομμύρια Αυστραλοί καθυστερούν ή αποφεύγουν να επισκεφτούν τον οδοντογιατρό τους εξαιτίας του υψηλού κόστους. Σε έκθεσή του, το Ινστιτούτο Γκράταν αναφέρει πως οι Αυστραλοί πληρώνουν για την οδοντιατρική τους περίθεψη πολλά περισσότερα από ό,τι σε άλλους τομείς φροντίδας της υγείας τους. Και τώρα ζητά μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Medicare. Όταν η πρώτη μορφή του Medicare ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη δεκαετία του 70, η οδοντιατρική περίθαλψη έμεινε εκτός και σήμερα οι Αυστραλοί εξακολουθούν να εφίστανται τις συνέπειες εκείνης της πολιτικής απόφασης. Για δεκαετίες, μια σειρά από έρευνες και εκθέσεις ειδικών στον χώρο της υγείας ζητούν καθολική οδοντιατρική κάλυψη. Σήμερα περισσότεροι από 4 στους 10 ενήλικες Αυστραλούς συνήθως περιμένουν πάνω από ένα χρόνο για να επισκεφτούν τον οδοντογιατρό τους. Ο γιατρός Στίβεν Ντάκετ είναι διευθυντής στο πρόγραμμα υγείας του Ινστιτούτου Γκράτεν. Υποστήριξε, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου, πως το 58% του κόστους κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τον οδοντογιατρό το πληρώνουμε από την τσέπη μας και το κόστος αυτό αυξάνεται συνεχώς όσο παίρνουν τα χρόνια. 58% where The much higher proportion comes from the Commonwealth, fourth states, or both. Τι σταματά όμω τι κυβερνήσει από το να αποφασίσουν την καθολική κάλυψη τη οδοντιατρική μα φροντίδα, η Ένωση Αυστραλών Οδοντιάτρων ισχυρίζεται πω η ιδέα είναι πολύ φιλόδοξη και πολύ δαπανηρή, επισημένοντα ότι ο τομέα θα χρειαστεί πολύ περισσότερου οδοντιάτρου. Ο γιατρό Alex Abrams είναι ιδρυτή τη οργάνωση Pacific Smiles Group και δήλωσε στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Γκράταν ότι αγνοούμε το γεγονό πω χιλιάδε θεραπευτέ στοματικής υγεία, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίω σε προληπτικέ και απλέ θεραπείες αποκατάσταση προβλημάτων στα δόντια, θα μπορούσαν να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση και να λυθεί έτσι το πρόβλημα ανέβραση προσωπικού στι οδοντιατρικές κλινικέ. Υποστηρίζει πως η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει την δωρεάν κάλυψη σε μικρέ κοινωνικέ ομάδε, εστιάζοντα. Αρχικά, στου πιο ευάλωτου πληθυσμού και του ηλικιωμένου. Να σημειωθεί πω οι φτωχότερε περιοχέ τη χώρα έχουν υπερδιπλάσια προβλήματα υγεία από τι πλωσιότερε, ωστόσο λαμβάνουν περίπου τα μισά χρήματα από τι υπηρεσίε που καλύπτονται από το Medicare. Ω αποτέλεσμα, οι δημόσιε δαπάνε δεν κατευθύνονται εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, τονίζει ο Δ. Άμπραμ. There's community and a communication and awareness. We we have many people from multicultural backgrounds, we have people from diverse socioeconomic backgrounds who may not literally understand what a toothbrush can do and what good diet can do. Ο Δόκτωρ Άμπραμ τονίζει πω με την πρόληψη θα εξοικονομηθούν μεγάλα ποσά και η προσοχή χρειάζεται να στραφεί στι μεταναστευτικέ κοινότητε για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 80.000 επισκέψει σε νοσοκομεία για οδοντιατρικές παθήσει που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με πρόληψη και ενημέρωση. Ένα μελλοντικό μοντέλο ασφάλιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη ανάγκη ενό ασθενού, να του επιβραβεύει για τη σωστή φροντίδα των δοντιών του και να υπάρχει ανώτατο όριο στι δαπάνε ανασθενή και βεβαίω να μην καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγεία ή καλεσθητικέ επεμβάσει στα δόντια. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γκράταν, το ετήσιο κόστο για καθολική οδοντιατρική ασφάλιση θα μπορούσε να είναι γύρω στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλα μέτρα που μπορούν να εξεταστούν είναι ένα φόρο στα ζαχαρούχα ποτά, ο οποίο θα αύξανε τα έσοδα τη κυβέρνηση κατά εκατομμύρια δολάρια ετησίω, ώστε να τα διαθέσει σε ένα Συστήμα Γεωργία που θα περιλαμβάνει δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.